Ακούσατε τις δηλώσεις του Νότης Φακιανάκη που έκανε και όλη την εξέλιξη που είχαμε με το θέμα με την λήξη της συνεργασίας με την Δέσποινα Βανδύ? Όχι, για δεν ενημερώστε με. Έκανε ο Νότης Φακιανάκης δηλώσεις πριν από λίγες μέρες και μίλησε ανοιχτά υπέρ της Χρυσής Αυγής. Α, ναι, αυτό το διάβασα σε πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας. Ναι. Πράγμα το οποίο οδήγησε τη Δέσποινα Βανδύ να διακόψει τη συνεργασία της που ήταν να ξεκινήσει κάπου αρχές Δεκέμβρη με το Νότης Φακιανάκη. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα ΜΜΕ και στα social media. Έχει πάρει πολιτική διάσταση. Ποιο θέμα, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Επειδή δεν έχω ενημερωθεί πλήρως, αλλά και πλήρως δεν θα έχει ενημερωθεί και κανένας, δεν ξέρω τι δηλώσεις έκανε. Έκανε δηλώσεις δημόσιες ο Σφαγιανάκης. Ναι. Στην τηλεόραση. Ναι. Ναι, σε κάμερα μπροστά. Σε κάμερα μπροστά. Ναι. Άρα εντάξει, άρα αυτό είναι καταγεγραμμένο. Ναι. Και υφίσταται, ναι. Επίσης δεν ξέρω με ποιο τρόπο εκφράζεται ο κ. Φακιανάκης, δηλαδή αν έχει την ευκαιρία του λόγου για να εκφράσει ακριβώς αυτό που πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παίρνω σαν δεδομένο ότι είπε μία, δεν μην πω τη λέξη τώρα, όχι, και δεν θα είναι αυτό ακριβώς. Αν έχει εκφραστεί φθαρτός υπέρ της Χρυσής Αυγής, είναι και μια, για μένα πλέον, μια επικίνδυνη θέση, όσο και αν εκπροσωπεί ένα μεγάλο, φαινομενικά τουλάχιστον, μέρος, ίσως όχι μόνο φαινομενικά, μέρος της κοινωνίας. Για μένα προσωπικά, που είμαι ανήκω στην αντίθετη σκέψη, είναι επικίνδυνο και ρατσιστικό, γιατί πρόκειται για ρατσιστική αντιμετώπιση των υπολείπων πολιτών. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη Χρυσή Αυγή διακατέχονται από πλήρη ρατσισμό σε όλα τα επίπεδα. Οπότε ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, αληθινά σκεπτόμενος άνθρωπος, και ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να συντάσσεται με αυτή την ομάδα. Εγώ δεν απομόρφωμα για αυτά που λένε όλοι, δεν μπορεί να συντάσσεται με αυτή την ομάδα. Διότι πιστεύει στην πλήρη ελευθερία. Εννοώ του λόγου και της έκφρασης, έτσι. Όχι την πλήρη ελευθερία, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ας πούμε, εναντίον του άλλου. Την απόφαση της Δέσποινας Βανδύ να διακόψει τη συνεργασία βάσει των δηλώσεων. Αυτό είναι υποδέστερο θέμα σε σχέση με το ότι ένας καλλιτέχνης που είναι και δημοφιλής, δεν ξέρω, είναι ακόμη δημοφιλής, ο Σφακιανάκης θα είναι, ασφαλώς. Έχει. Ένας καλλιτέχνης, και ο οποίος έχει γράψει και κάποια τραγούδια, και αυτός έχει τραγουδίσει ή έχει γράψει, δεν ξέρω, τραγούδια τα οποία αγαπήθηκαν από μεγάλη μερίδα του κοινού. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ, πολύ σοβαρό. Εγώ θεωρώ ότι αν είναι έτσι όπως μου το λέτε, ο ίδιος βάζει μια ταφόπλακα στην καριέρα του, και θα το θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Διότι